Έλα που είσαι. Λοιπόν, όταν διάβασα αυτό εδώ το μήνυμα, πίστεψα ότι τα πράγματα στη Λεμεσό δεν θα είναι αντικειμενικά πολύ καλά. Αλλά δεν περίμενα να είναι και έτσι. Ξέρεις τι, αυτό το βίντεο θα είναι πολύ εύκολο. Αυτή είναι μια εξαιρετική μεζονέτα 128 τετραγωνικά στη Λεμεσό. Δεν ηρωνεύομαι καν, είναι πολύ ωραίο σπίτι, έχει πισίνες κλπ. Αλλά κάνει 10 εκατομμύρια ευρώ! Έχεις τώρα εσύ 10 εκατομμύρια στην άκρη και λες, ξέρεις τι, θέλω να πάρω σπίτι. Με 10 εκατομμύρια! Ξέρω εγώ, τι επιλογές έχεις. Τσέκατε τώρα, θέλω την προσοχή σου. Αυτό είναι ένα κάστρο του 11ου αιώνα στη Γαλλία. Σε φάση κυριολεκτικό κάστρο. Είναι πλήρως ανακοινισμένο, είναι χτισμένο στην κορφή ενός λόφου και μαζί είναι και όλος ο λόφος. Συν 17 εκτάρια έκταση γύρω-γύρω. Το ωφέλιμο εσωτερικό είναι 850 τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος που μένεις. Γιατί έχει και διάφορα άλλα, σε φάση στάβλους, γκαράζ, μπουντρούμια κλπ. Πισίνα, αυλή, εσωτερική πισίνα δεύτερη. Εκτός από όλα αυτά, έχει αποθηκευτικούς χώρους τύπου μπουντρούμια, κελάρια κλπ. Τα οποία είναι σκαμμένα μέσα στο λόφο από κάτω. Μπέσα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Είναι δύο σελίδες πράγματα που έχει αυτό το κάστρο. Επίσης, βάσει κάποιου παλιού γαλλικού νόμου, δεν ξέρω εγώ τι, αν έχεις αυτή την έκταση εκεί, έχεις αυτόματα τον τίτλο του βαρόνου. Το καλύτερο όμως δεν είναι αυτό. Το καλύτερο είναι ότι με την τιμή που θα έπαιρνε στο σπίτι στη Λεμεσό, το αγοράζεις αυτό τρεις φορές και σου περισσεύουν λεφτά. Γιατί κάνει 2,85 εκατομμύρια αυτό το πράγμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά, φιλάκια.